ο Τσακωμός καλά να κρατήσει το εσωτερικό. Ενώ φαίνεται πως οι πολιτικοί αρχηγοί βρήκανε μία φόρμουλα εκεί, βγάλανε ένα κοινό ανακοινοθέν. Και η κυβέρνηση λέει ότι πάμε εκεί, έχοντας πίσω μας έτσι, και τις απόψεις, να συστρατεύονται οι απόψεις της αντιπολίτευσης. Πάλι ξέσκεπασε καυγάς μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και κυβέρνησης. Η πολιτική αφύλακτα σύνορα ξεφραγκουαμπέλη είναι ακριβώς εκείνη που φτιάχνει τις χρυσές αυγές. Σας χρεώνει. Κοιτάξτε, αυτή η ρητορική ότι η χώρα έχει γίνει ένα απέραντο hot spot και ξέφραγκο αμπέλι, αυτή η ρητορική νομιμοποιεί ακροδεξιούς, ρατσιστικούς λόγους που δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον, ο ελληνικός λαός τους έχει αποβάλει με την έμπρακτη αλληλεγγύη που έχει επιδείξει προς τους πρόσφυγες. Θέλω να πω όμως και αυτό, ότι όλη αυτή η ρητορική, εκτός από επικίνδυνη κατά τη γνώμη μου, ακροδεξιά, είναι και ανέξοδη. Διότι αδυνατεί να καταλάβει αυτή τη στιγμή ότι αυτό το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Δεν αφορά τη χώρα μας. Και αν η Ευρώπη έχει αποφασίσει να ξαναγράψει τη δεύτερη πιο σκοτεινή σελίδα της ιστορίας της, δεν φέρει καμία ευθύνη η χώρα μας. Αν η Ευρώπη έχει αποφασίσει να κουρελιάζει συμφωνίες πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι τους, επίσης δεν φταίει η Ελλάδα, γι' αυτό και η ελληνική κοινωνία. Δεν φταίει, αλλά πρέπει επιπλέον, να έχει στάσει απέναντι σε αυτά. Κοιτάξτε, έτσι δεν είναι. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή εκεί, Ένωση. Κάτι πρέπει να πει. Ωραία. Απέναντι σε όλα αυτά. Απέναντι σε όλα αυτά. Μέχρι κοιτάξτε, πού λοιπόν είναι αδεθειμένη η κυβέρνηση να το φτάσει, αν βρει απέναντί τους τείχος. Κοιτάξτε, αυτό, να το οποίο, τείχη. Αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθεί να περισσώσει τη χαμένη τιμή ενός πολύ σημαντικού δικαϊκού πολιτισμού ευρωπαϊκού, ό,τι έχει απομείνει, να εκτελεί συμφωνίες στο διεθνές δίκαιο, διότι ούτε η Σέγγεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί αλακάρτ. Και εξηγούμε. Δεν μπορεί να θυμάται το τι είναι Ένωση η Ευρώπη μόνο όταν πρόκειται για την νομισματική πολιτική και την κοινή αγορά, ας πούμε. Δεν μπορεί να το θυμάται αυτό όταν μάλιστα η εφαρμογή αυτής της κοινής οικονομικής πολιτικής συνεπάγεται ενίοτε και απόλυτη περιφρόνηση της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Και όταν έρχεται στο προσφυγικό, αναδιπλώνεται στα κλειστά εθνικά σύνορα. Σαφές. Και αναβιώνει μία ρητορική μίσους. Σαφές αυτά... αυτό που λέτε. Ναι. Φαίνεται όμως ότι μπορεί. Το κάνει. Ωραία. Και το μεγάλο ερώτημα είναι σήμερα πηγαίνοντας εκεί, αν αντιμετωπίσει αυτά τα σύνορα, αυτούς τους φράχτες, μέχρι πού είναι διατεθειμένος να προχωρήσει ο Πρωθυπουργός και σε ποια κατεύθυνση. Ο Πρωθυπουργός θέλει να μην υπάρχουν μονομερείς ενέργειες, να διασφαλιστεί αυτό, που είναι απολύτως εύλογο, αυτονόητο. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις μια συμφωνία και ξαφνικά οι χώρες του επωνομαζόμενου βαλκανικού δρόμου να κλείνουν σύνορα με τη βοήθεια και τη συνέργεια της Αυστρίας παραδείγματος χάρη. Και να εφαρμοστεί για όλους συμφωνία. Και να αναλάβει η Ευρώπη την ευθύνη να δεχτεί τον αριθμό προσφύγων που της αναλογεί. Αυτό είναι το ζητούμενο, όχι μόνο η ασφαλής διέλευση, αλλά και η μετεγκατάσταση. Δεν μπορεί π.χ. να έρχονται στην Ιδωμένη, να τα λέμε αυτά, 2.122 νομίζω, και να φεύγουν την ίδια μέρα να περνούν τα σύνορα 100. Σύμφωνο. Έτσι και, δεν είναι. Κύριε οικονόμου, ο Τσίπρας λέτε διχαρά.